Βρισκόμαστε λίγο έξω από την Ακερνή. Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Θεοχάρη τον Καζατζίδη, και με το μέλος του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας Ακερνής, τον Πάμπη τον Κουτογλίδη, οι οποίοι θέλουν να μας πούν κάτι ακριβώς συμβαίνει εδώ, πρόεδρε. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου έχουν αρχίσει τις εργασίες διαμόρφωση του εδάφους εδώ, προκειμένου να βάλουν φωτοβολταϊκά μέσω του εργολάβου. Προφανώς δεν σέβονται ούτε τους κατοίκους. Μάλλον ζούμε σε μια τριτοκοσμική χώρα που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δουλεύει ένα εργοτάξιο εδώ με αυτό το τεράστιο μηχάνημα, όπως και άλλα μηχανήματα. Η σκόνη που σηκώνεται είναι απερίγραπτη, σύννεφα σκόνης. Ρυπαίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, με αποτέλεσμα διαμαρτύρονται οι κάτοικοι. Και προβήκαμε σε αυτή τη διαμαρτυρία σήμερα με τον σύμβουλο εδώ, τον Χαρλάμπο εδώ, τον Πουτογλίδη, ώστε να τους θυμίσουμε τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε αυτή την κοινωνία. Αυτό το πολύπαθο χωριό, το οποίο φαίνεται ότι πλέον εδώ δεν λειτουργεί τίποτα. Έχω κάνει και τις ανάλογες καταγγελίες τόσο σε αρμόδια διεύθυνση περιβάλλοντος, ώστε να έρθουν να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές τις εργασίες εδώ. Εσείς, κύριε Πουτογλίδη, δηλαδή σήμερα σταματήσατε τις εργασίες του εργολάβου, τι ακριβώς? Σταματήσαμε τις εργασίες, καθώς αυτό το οποίο γίνεται είναι ανεπίτρεπτο, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Θεωρώ ότι δεν ζούμε σε καμιά τριτοκοσμική χώρα. Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα πρέπει να είναι κάτω από κάποιες συνθήκες. Ο εργολάβος ή η ΔΕΗ, όποιος έχει το έργο, πρέπει να τηρεί τις απαραίτητες διαδικασίες. Όπως είπα προηγουμένως, ζει κόσμος. Αυτές οι μέρες υπάρχει αυτή η ένταση με τον αέρα. Υπάρχουν ακτινοτροφικές μονάδες, υπάρχουν αγρότες στον κάμπο. Και αυτό που γίνεται με τη σκόνη είναι ανεπίτρεπτο. Αυτό που ζητάτε, δηλαδή, είναι σήμερα και τις άλλες μέρες που υπάρχει αέρα να σταματήσουν? Το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή, ναι. Δεν κάνουν και διαβροχή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το πιο απλό. Για να μην ξεκινήσουμε τώρα και να δούμε τι υποχρεώσεις έχουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που προφανώς έχουν εκδοθεί, να ξεψαχνίσουμε και τα περαιτέρω. Και αυτή η καταγγελία, καλό θα είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν λέγεται περιφέρεια, λέγεται ποιο είναι το τμήμα το οποίο και οι αποκεντρωμένοι είναι τα αρμόδια τμήματά τους να έρθουν και να επιβλέπουν τις εργασίες. Εσείς μιλήσατε μαζί τους, τι σας λένε, τι σας είπανε? Αντιλαμβάνονται και αυτοί το πρόβλημα. Δημιουργήθηκε και μία ένταση εδώ. Εμείς προκαλούμε να ξεκινήσουν το μηχάνημα εδώ, να αρχίσει και να μπορείτε να δείτε, να καταγράψετε κι εσείς ο ίδιος το τι πράγμα συμβαίνει. Αλλά βλέπετε ότι το μηχάνημα δεν κινεί. Όλη η σκόνη πηγαίνει στον οικισμό. Και στο χωριό πηγαίνει και μες στον κάμπο πηγαίνει. Αυτή τη στιγμή όμως ο αέρας είναι βορειοδυτικός, ας το πούμε, και πιάνει όλο τον κάμπο. Δηλαδή δεν σημαίνει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλέσατε και τη διεύθυνση περιβάλλοντος? Βεβαίως, βεβαίως. Οι οποίοι τι σας είπαν? Οι οποίοι με είπαν ότι θα έρθουν και αυτοί. Ο κύριος Αλμανός μου είπε ότι να κοιτάξει να βρει υπηρεσιακό αυτοκίνητο να έρθει. Όπως ενημερώθηκε και ο Δήμος. Σε αυτά το αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος, έστω. Δεν υπάρχει βέβαια αρμόδιο τμήμα επιθεώρηση, αλλά έστω και τυπικά έπρεπε να υπάρχει. Μου δώσε κάποια στοιχεία που μπορώ να απευθυνθώ, ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες, τόσο στην περιφέρεια όσο και στην αποκεντρωμένη. Όπως και η επιθεώρηση με τα δύο κορυφαίους. Γιατί εδώ δεν μπορεί να αγνοείται μια κοινωνία. Εσείς, πέρα από τις μέρες που έχει αέρα, είναι και άλλες μέρες που διαμαρτύρεστε κάτι που δεν τηρείται εδώ κατά την άποψή σας? Σήμερα ξεχύλισε το ποτήρι, καθώς αυτό που γίνεται, το βλέπετε κιόλας. Ναι, ναι. Είναι τραγικό. Δουλέψαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έχει 10 μέρες που ο εργολάβος εδώ πέρα. Και τις 10 μέρες δεν υπάρχει ούτε ένα βιτίο για να κάνει διαβροχή. Εμφανίστηκε πριν 2 ώρες ένα βιτίο και καλά για να πει τι, ότι θα βρέξουν τον δρόμο, αλλά μας κουρδεύουν κιόλας. Και είχαμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, μια ανεπίτρεπτη συμπεριφορά από τη μηχανικό που είχε ο εργολάβος, καθώς με το μυαλό σου μπορεί να μας υποτιμάει και να μας κοροϊδεύει. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Ας ξεκινήσουμε μια φορά από αυτά που υποσχέθηκαν να κάνουν. Τι με φέρει σήμερα εδώ και με ξυλώνουν και κάνουν άλλα πράγματα?